Στα έσχατα θα εξαπολυθεί διαγμός σε ολόκληρη τη γη. Διότι δεν θα πούμε ότι σε αυτή την πόλη υπάρχει διωγμός, αλλά δεν θα υπάρχει κάπου αλλού. Παντού, σε όλη τη γη, θα υπάρχει διωγμός. Δεν θα υπάρχει τόπος που να μπορεί κανείς να ησυχάσει από το ενσκύψαντα επί της γης διωγμών. Ο Κύριος μας είπε ότι όταν σας διώκουν από τη μία πόλη να πηγαίνετε εις την άλλη, όπως σας είπα προηγουμένως. Τώρα όμως ο διωγμός είναι παγκόσμιος. Πού θα καταφύγουμε, πού θα πάμε? Και προσέξατε, εάν δεν είναι στις ημέρες ημών των μεγάλων, μπορεί να είναι όμως στις ημέρες των παιδιών σας ή των εγγονών σας. Διότι τα πράγματα μοιάζουν ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Έτσι, πού θα καταφύγουμε? Μας πληροφορεί η Αγία Γραφή ότι οι πιστοί θα καταφύγουν εις την έρημον. Πώς όμως μπορούμε να εννοήσουμε αυτήν την έρημον? Ακούστε τι λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, εις το 12ο κεφάλαιο. Και η γηνή, πρέπει να σας εξηγήσω ότι εδώ η γηνή που αναφέρεται μία γυναίκα, άλλοτε μεν αναφέρεται ως η Παναγία που γεννά το άρεν τέκνον και είναι ο Ιησούς Χριστός, και ο διάβολος κατέναντι έτοιμος να τη αρπάξει, λέει, το άρεν τέκνον και να το κατασπαράξει. Εκείνο δε ανελήφθη εις των ουρανών. Και μέσα σε αυτή τη μικροτάτη φράση «εγεννήθη ανελήφθη» κλείεται όλος ο βίος του Ιησού Χριστού. «Εγεννήθη ανελήφθη». Και ο διάβολος, ο δράκον, γεμάτος από θυμό, που να φτάσει στον ουρανό να κάνει κακό εις το άρεν τέκνον εις τον Ιησού Χριστόν της Παρθένου, στρέφεται εναντίον της γυναικός. Αλλά τώρα εδώ η γυναίκα έχει άλλες διαστάσεις. Είναι η Εκκλησία. Διότι το σώμα της Παναγίας είναι το σώμα του Χριστού. Από εκεί δεν βγήκε ο Χριστός. Είναι το σώμα του Χριστού, το οποίο σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Συνεπώς, εδώ τώρα η γηνή, δηλαδή η Εκκλησία, έφυγε εις την έρημον, όπου έχει εκεί τόπον ετοιμασμένον από του Θεού. Έχει τόπον ετοιμασμένον από το Θεό. Τόπον ετοιμασμένον. Τι είδους ετοιμασία έχει αυτός ο τόπος? Και είναι εκεί τρέφωσιν αυτήν ημέρα 1260, ώστε εκεί να την τρέφουν. Ποιος? 1260 ημέρες, 3,5 χρόνια. Είναι τα χρόνια της μεγάλης δράσεως του Αντιχρίστου. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκεί υπάρχει δια την Εκκλησία, δια τους πιστούς, έτοιμος τόπος και έτοιμη τροφή. Πώς μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε? Αγαπητοί μου, δεν ξέρουμε. Μόνο ένα ξέρουμε, ότι έχουμε, και αυτό είναι θεμελιώδου σημασίας αποδεικτικό στοιχείο, ότι έχουμε ένα ιστορικό προηγούμενο, και το ιστορικό προηγούμενο είναι η έξοδος των Εβραίων εις την έρημον. Ποτέ μα ποτέ δεν θα έκανε το λάθος ο Μωυσής να βρεθεί πηγαίνοντας προς νότ, κατά μήκος της Ερυθράς Θαλάσσης, να περάσει απέναντι στην Αραβία. Μα ποτέ δεν θα έκανε το λάθος αυτό, γιατί ξέρε πολύ καλά ότι είναι θάλασσα, και όσο θα προχωρούσε προς νότον, η θάλασσα θα διευρύνεται. Άρα θα περνούσε από εκεί που σήμερα είναι το γνωστό μας Σουέζ. Ήτανε ξηρά, μία λωρίδα στενή βέβαια, από εκεί θα περνούσε. Ο Θεός λέγει όχι από εκεί, θα πάτε προς νότον. Και σκοπός ήτο ο λαός του να βρεθεί στην έρημον.
και ευρέθη εις την έρημο κατά έναν θαυμαστόν τρόπο αφού πέρασε ο λαός από την Ερυθρά θάλασσα, και εκεί κατά έναν θαυμαστόν και ανύποπτον τρόπον ο λαός τρέφεται. Πέφτει κάθε μέρα μάνα επί 40 ολόκληρα χρόνια, καθημερινά πλην Σαββάτου. Θαύμα. Έχουμε λοιπόν αυτό το ιστορικό προηγούμενο. Θα ήθελα να σας εξηγήσω ότι η Αγία Γραφή ερμηνεύεται με πολλές ερμηνείες αλλά και τυπολογικά, ότι δηλαδή αποτελεί η Παλαιά Διαθήκη τύπον της Καινής και των Εσχάτων κατεξοχήν. Οι 10 πληγές του Φαραώ εν παρόδο σας λέγω δεν είναι παρά ιστορικά προηγούμενα των πληγών των Εσχάτων, και η τροφή, η καταφυγή του λαού στην έρημο και η τροφή του στην έρημο με το μάνα είναι ένα ιστορικό προηγούμενο, και αυτό μας αναπαύει. Ο Θεός είναι δυνατός, ο Θεός ξέρει. Θα μπορούσε να πει ο λαός, το είπε, μη στην έρημο λέει θερίζουν, σπέρνουν και θερίζουν, μπορούμε να φάμε ψωμί στην έρημο? Και όμως ο λαός έφαγε ψωμί στην έρημον 40 ολόκληρα χρόνια. Έχουμε λοιπόν αυτήν την πίστη ότι ο Θεός ξέρει πως θα θρέψει το λαό του. Ένα, μας το είπε και το βεβαίωσε, πιστός ο λόγος του Θεού και πάσης αποδοχής άξιος, το είπε ο Θεός. Ακόμη έρημος εννοείται εκείνος ο τόπος από τον οποίο απουσιάζουν εκείνοι που θα έχουν προσκυνήσει τον Αντίχριστο, ή ο τόπος από όπου απουσιάζουν τα όργανα του Αντιχρίστου. Συνεπώς ένας τόπος μιας ησυχίας, ένας τόπος που θα μπορούσε κανείς να αισθάνεται μία βέβαια εντός εισαγωγικών ασφάλεια, αλλά εν αυτή περιπτώσει ένας τόπος κάποιας ασφαλείας. Μπορεί να είναι τα βουνά, μπορεί να είναι, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, ο Θεός το ξέρει τι μπορεί να είναι, γιατί ο Ευαγγελιστής άκουσε φωνή, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, όταν λέγει ότι έπρεπε να φύγει ο λαός, άκουσε φωνή. Πώς θα ειδοποιηθεί η Εκκλησία? Ο Θεός το ξέρει. Αλλά θα ειδοποιηθεί η Εκκλησία, η πιστή. Και πράγματι αυτή η φυγή δεν θα ήταν στην προαίρεση των πιστών, δηλαδή αν θέλω φεύγω, αν θέλω δεν φεύγω. Όχι, ο λαός λαβαίνει εντολή. Συνεπώς η υπόθεση είναι εντολή και πρέπει να φύγει ο λαός από τον κόσμο εκεί που ακριβώς υπάρχει όλη η δυνατότητα προσκυνήσεως του Αντιχρίστου. Να πως το λέγει αυτό πάλι το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Έξελθε εξ αυτής. Ποια είναι αυτή? Είναι η πόλη Βαβυλών. Δεν υπάρχει Βαβυλώνα. Και τον καιρό που έγραφε την Αποκάλυψη του Ευαγγελιστής Ιωάννη δεν υπήρχε η Βαβυλώνα. Τον καιρό που ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε να κατακτήσει την Ασία δεν υπήρχε η Βαβυλώνα, είχε καταστραφεί. Έγινε όμως σύμβολον. Και Βαβυλώνα λέγεται στον οπτικό ορίζοντα του Ιερού Ευαγγελιστού Ιωάννου η Ρώμη, αυτή που εσκότωνε τους πιστούς και μεθούς, όπως λέγει πολύ χαρακτηριστικά, η Ρώμη, η πόρνη, η μεγάλη, η πορνεύσασα, την γυνάπασαν, μεθά με το αίμα των Αγίων. Όμως δεν είναι ούτε η σημερινή, θα λέγαμε, και αυτή τύπος είναι. Τότε ήταν ουσία, τώρα είναι τύπος. Η Ρώμη, αλλά θα είναι ο δυτικός πολιτισμός που θα αποδεχθεί τον Αντίχριστο.
ή ακόμη θα είναι, μη τρομάξετε, η Δυτική Εκκλησία που θα αποδεχθεί τον Αντίχριστο. Μη τρομάξετε, είναι γραμμένο. Θα μπορούσα να σας το αποδείξω, αλλά δεν έχω χρόνο να σας πω πιο πολλά. Λοιπόν, έξελθε εξ αυτής ο λαός μου, βγες από την πόλη αυτή. Μα από πού, δεν είναι πόλης πια? Ή να μην συγκοινωνήσετε τις αμαρτίες αυτής, για να μην γίνετε συγκοινωνοί, μέτοχοι των αμαρτιών της, και ή να εκ των πληγών αυτής μη λάβετε, ώστε όταν θα τιμωρηθεί, και τιμωρείται, έχει ολόκληρη μια μισή σελίδα η Αγία Γραφή για το θέμα της τιμωρίας της πόλεως αυτής, φύγε λαέ μου, για να μην τιμωρηθείς μαζί με τους κατοίκους αυτής της πόλεως. Και αυτή η έξοδος έχει πάλι τον ιστορικό της τύπο στην εντολή του Χριστού εν όψη της κατακτήσεως της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους το 70 μετά Χριστόν. 30 τόσα χρόνια μετά από την ανάληψη του Χριστού αυτά πραγματοποιήθηκαν. Το 70 μετά Χριστόν. Είναι εκείνο που είπε, δεν θα περάσει αυτή η γενεά και όλα αυτά θα γίνουν. Πράγματι δεν πέρασε η γενεά εκείνη και τα πράγματα ήλθαν. Και εννοούσε βεβαίως την τότε Ιερουσαλήμ που είναι τύπος, η καταστροφή της, τύπος των εσχάτων. Και έπρεπε ο λαός να φύγει. Εκείνος που είναι στο δώμα και δει να έρχονται τα στρατεύματα, λέει ο Κύριος, να μην κατέβει στο σπίτι του να πάρει τα πραγματά του, γιατί θα αργήσει. Γιατί θα κλείσουν οι πύλες της πόλεως και θα μείνει μέσα. Να φύγει τρέχοντας. Εκείνος που είναι στον αγρό, μην μπει μες στην πόλη. Το δε χαρακτηριστικό είναι ότι εκείνοι που δεν πίστεψαν στον Χριστό, ήταν πολύ φυσικό, από την Ήπεθρο να τρέχουν στην Ιερουσαλήμ για να σωθούν στην οχυρωμένη πόλη, και οι χριστιανοί να σημειώνουν την αντίστροφον κίνηση, να φεύγουν από τα Ιεροσόλυμα. Γιατί? Γιατί θυμήθηκαν τον λόγο του Κυρίου. Το πόσο ετιμωρήθη εκείνη η πόλη είναι κάτι φοβερό. Και εξάλλου ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, δια του προφήτου Ισαΐου, του Ιεζεκιήλ, αλλά και του Αποστόλου Παύλου στη Δευτέρα προς Κορινθίους, φωνάζει ο Θεός και διαμαρτύρεται: ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσονται μη λαός. Διό, γι' αυτό εξέλθατε εκ μέσου αυτών και χωρίστητε, βγείτε από ανάμεσά τους και ξεχωρίστε, λέγει Κύριος, και καθάρτου μη άπτεστε, καγώ εις δέξομαι ημάς, και έσομαι ημίν εις πατέρα και ημίς εσες θέμις Υιούς και Θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Αυτός όμως ο χωρισμός ήταν χωρισμός πνευματικός, δεν ήταν τοπικός, ήταν πνευματικός. Όπως ακριβώς ανανεωμένη αυτή η εντολή του Θεού από τον Απόστολο Παύλο, σας είπα στη Δευτέρα προς Κορινθίους, επιστολή του στο 6ο κεφάλαιο, αυτό θέλει να τονίσει. Η Εκκλησία μες στον κόσμο θα ήταν, αλλά λαέ μου, μην έχεις σχέση με τον κόσμο. Τίποτε το ακάθαρτο μην εγγίζεις. Τα καμώματα του κόσμου μην τα μετέρχεσαι. Διασκεδάζει έτσι ο κόσμος, εσύ όχι. Πηγαίνει εκεί ο κόσμος, εσύ όχι. Ζει έτσι ο κόσμος, εσύ λαέ μου όχι. Αλλά σας βεβαιώνω, τι να βεβαιώσω, εκείνος ο οποίος δεν κατάφερε να έχει αυτήν την πνευματική έξοδον από τον κόσμο, ούτε τότε θα μπορέσει στα έσχατα να επιτύχει την τοπική έξοδο. Ούτε τότε δεν θα το μπορέσει αυτό. Ένα άλλο στοιχείο που καθορίζει το μαρτύριο των εσχάτων θα είναι η έλλειψη τροφίμων, ειδικά εις τους πιστούς, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στους αρχαίους μάρτυρες. Εγίνε το δίμευσης περιουσίας, όχι πάντοτε, αλλά εν αυτή η περίπτωση δεν υπήρχε πείνα. Εδώ πώς?
λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και η να μην της δίνεται αγορά σε ή πολύ σε ή μειοέχον το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Δεν θα μπορέσει κανείς ούτε να αγοράσει ούτε να πουλήσει παρά μόνον εάν έχει το χάραγμα, τη σφραγίδα του ονόματος ή του αριθμού του θηρίου, δηλαδή του Αντιχρίστου. Δηλαδή τι σημαίνει δεν θα μπορώ να αγοράσω και να πουλήσω? Προσέξτε για να δείτε πως πραγματώνονται στις ημέρες μας προοδευτικά, αλματοδός προοδευτικά όλα αυτά. Απλούστατα, τα χρήματα θα αχρηστευτούν. Σήμερα τα χρήματα τείνουν να αχρηστευτούν. Θα κινούμεθα με μία κάρτα και από την κάρτα θα περάσουμε στην σφράγιση του δεξιού χεριού ή του μετόπου. Έτσι ο χρυσός και ο άργυρος δεν θα έχουν πλέον καμία αξία. Όσες λίρες και να έχετε κρύψει και φυλάξει είναι άχρηστες ή δεν είναι? Δείτε τις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες και θα το καταλάβετε αυτό. Ακόμη με τη μέθοδο του χαράγματος θα μπορεί κανείς μόνο να αγοράσει τρόφιμα. Αλλά το χάραγμα συνεπάγεται προσκύνηση του Αντιχρίστου και συνεπώς οι πιστοί, αφού δεν θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο, τα χρήματα δεν θα έχουν πέραση, ο χρυσός και ο άργυρος δεν θα έχουν πέραση, άρα θα βρεθούν με έλλειψη τροφίμων. Αυτομάτως. Είδετε μέθοδος. Και αυτή η μέθοδος ήδη είναι στο προήμιό της. Το βλέπουμε αυτό. Ένα κουλούρι να θέλετε να πάρετε, δεν θα δίνετε ένα... Πόσο έχει? Κάποτε είχα ένα φράγκο. Τώρα έχει 30-50. Τώρα δεν θα μπορείς ούτε ένα κουλούρι να πάρεις, γιατί απλούστατα δεν θα χρησιμοποιούνται τα χρήματα. Όμως ο Κύριος υπεσχέθη ότι 3,5 χρόνια θα τρέφει την εκκλησία του εις την έρημον. Ό,τι είπαμε πιο πάνω, να μην το επαναλαμβάνω. Ένα τρίτο στοιχείο είναι η μεγάλη θλίψης. Έστε τότε, λέγει ο Κύριος, πότε? Τότε, στα έσχατα, θλίψεις μεγάλη. Αλλά έχουμε στον οπτικό ορίζοντα του Κυρίου είναι δύο έσχατα. Το πρώτον έσχατον είναι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Το δεύτερον έσχατον, το τέλος του κόσμου. Έστε τότε θλίψεις μεγάλη. Πού, πότε? Στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ, την άλωσή της και στο τέλος του κόσμου. Ία ου γέγονε να παρχείς κόσμου έως του νυν ουδού μη γέννητε. Ούτε έγινε ούτε θα γίνει τέτοια καταστροφή και τέτοια θλίψης. Ούτε έγινε ποτέ ούτε θα γίνει στην οικουμένη. Και οι μη εκολοβώθησαν η μέρα εκείνη, εάν δεν λιγόστευαν εκείνες οι μέρες, ούκανε σώθη πασασάρκ. Δεν θα μπορούσε κανείς να ζήσει. Δια δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται η μέρα εκείνη. Χάριν των εκλεκτών θα μικρύνουν εκείνες οι ημέρες. Και θα είναι μόνον 3,5 χρόνια. Όσο δε για αυτό το 3,5 χρόνια έχουμε άλλους ιστορικούς τύπους, όπως τα 3,5 χρόνια που ο προφήτης Ηλίας έκλεισε τον ουρανό να μην βρέχει. Τύπος δε του Αντιχρίστου είναι ο Αχάβ, στην εποχή του οποίου ανομβρία μέχρι απελπισίας. Όλα έχουν τους τύπους των στην Παλαιά Διαθήκη. Προσέξτε, τύπους, ιστορικούς τύπους. Αυτό είναι το μεγάλο, η μεγάλη απόδειξη. Βέβαια με την έννοια θλίψης, από το θλίβο, ζουλάω, έχουμε μια γενική κατάσταση που αποφέρει βεβαίως κάθε διωγμός. Όμως εκείνοι που θα υπομείνουν αυτήν την θλίψη, αυτοί θα σωθούν. Ο υπομείνας εις τέλος, λέγει ο Κύριος, ούτως σωθήσετε. Αυτός θα σωθεί. Αυτός που θα υπομείνει ως το τέλος. Και σημειώνει στην Αποκάλυψη του Ευαγγελιστής Ιωάννης και λέγει: «Και απεκρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων λέγον μη, ούτε η περιβεβλημένη τα στολάς τας λευκάς, τι είναι εσύν και πόθεν ήλθον?» Ρωτάει ο άγγελος τον Ιωάννη. «Δεν ξέρω.
Πες μου Κύριε εσύ, ούτε εσύ είναι η ερχόμενη εκ της θλίψεως της μεγάλης. Αυτή είναι η προερχόμενη από τη μεγάλη θλίψη, εκείνη που ενίκησαν. Έτσι τα μαρτύρια των παλαιών διωγμών, αγαπητοί μου, ήταν βέβαια ένας βασανισμός του σώματος, φρικώδης. Όμως δεν υπήρχε επηρεασμός του νου και της ψυχής. Ενώ στα μαρτύρια των εσχάτων θα έχουμε επηρεασμό και της ψυχής. Και οι εμέθοδοι θα είναι σατανικότερες. Γιατί? Διότι θα σου βάζει χημικά πράγματα μέσα σου και θα σε παραλύει το νου, τη βούληση, θα σου παραμορφώνει το συναίσθημα και θα σου αποπροσανατολίζει το νου. Αυτά εδοκιμάστηκαν στην εποχή μας, είναι πασίγνωστα αυτά. Συνεπώς, πώς θα μπορέσεις να μην ομολογήσεις, να ομολογήσεις Χριστόν και να μην προσκυνήσεις τον Αντίχριστον? Φοβερό το μαρτύριο. Γι' αυτό είναι ανάγκη η φυγή. Θα το πάλι μία φορά. Είναι ανάγκη η φυγή. Διότι αυτό το μαρτύριο δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε, όχι να αντέξουμε, αλλά πώς θα τεθούμε, ποια θα είναι η διάθεσή μας όταν μας βάλουν χημικά πράγματα μέσα μας. Ένα τέταρτο στοιχείο είναι η πλάνη. Ο αρχαίος μάρτης γνώριζε σαφώς τι είναι ο χριστιανισμός και τι είναι η ειδωλολατρία. Ήξερε λοιπόν, εγώ είμαι χριστιανός, απέναντί μου έχω να πολεμήσω την ειδωλολατρία. Στους τότε, εφόσον εκοσμικεύθηκε ο χριστιανισμός, τα πράγματα είναι ασαφή. Οι πιστείς είναι ασαφείς. Και το σπουδαίο είναι ότι θα υπάρχει το θαύμα ως δαιμονικό στοιχείο. Θαύματα θα κάνει ο Αντίχριστος. Οι ειδωλολάτρες δεν έκαναν θαύματα. Γενικά θα επικρατεί η πλάνη και θα είναι δυσδιάκριτη η αλήθεια για τους εκοσμικευμένους χριστιανούς. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, εγερθίσονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσε η δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και ο ψευδοπροφήτης λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ποιεί σημεία μεγάλα και πυρ είναι εκ του ουρανού καταβαίνει στην γη ενώπιον των ανθρώπων και πλανά τους κατοικούντας επί της γης. Ακόμη οι ανθρώπινες σχέσεις θα είναι οι χειρότερες που ποτέ υπήρξαν μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Η αγάπη των πολλών μας ειδοποιεί ο Κύριος, ψυγήσετε. Ποιον πολλών? Των χριστιανών. Δια το πληθυνθύνε την ανομία, επειδή θα έχει πληθύνει η ανομία, μέσα στο ίδιο μας το σπίτι θα στραφούν οι μεν κατά τον δε, και εχθροί του ανθρώπου, ειδοποιεί ο Κύριος, η οικιακή αυτού, η ίδια σπιτική του θα είναι η εχθροί του. Κοινωνικά και έσαστε, λέει ο Κύριος, μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Όλοι θα σας μισούν. Όσο για την παρουσία παιδιών, ποιος δεν θα θέλει να κάνει παιδιά? Θα το πω και επίσημα, γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές ανεπίσημα, ευτυχισμένοι εκείνοι που δεν έχουν παιδιά. Δεν τους κοροϊδεύουμε. Το είπε ο Κύριος, ιδού, πήγαινε για το Σταυρό ο Κύριος και το είπε αυτό. Θυγατέρες Ιερουσαλήμ, είπε, ιδού έρχονται οι μέρες ενέσερούσι, θα έρθουν οι μέρες που θα υπούν. Μακάριε εστήρε και κοιλίε ούκε γέννησαν και μαστί ή ούκε θύλασαν. Ευτυχισμένοι σε εκείνες που δεν γέννησαν και δεν θύλασαν. Δεν έχουν παιδιά. Γιατί, το ξέρετε, γιατί στην εποχή μας μάλιστα τα παιδιά μας είναι πνευματική γεννήτσαρη της Εκκλησίας. Δεν λέω της πατρίδος. Σήμερα πόσοι θα λέγανε γονείς όταν τα παιδιά τους πηγαίνουν στα ναρκωτικά, στην ασωτεία, στην αθεία, σε ό,τι βρώμικο και φοβερό και ελεηνό, δεν θα έλεγαν καλύτερα να μην είχαμε παιδιά? Υπάρχουν βέβαια και άλλα στοιχεία, πολλά, δεν επαρκεί ο χρόνος, τρέχει ο χρόνος. Ο ερχομός του τέλους, αγαπητοί μου, καλπάζει. Πρέπει να έχουμε μία αγωγή μαρτυρίου, όπως το έκανε την αγωγή η Αγία Ιουλίτα εις τον Άγιον Κήρυκα. Και αυτή η αγωγή του μαρτυρίου συνίσταται από την εγκαθίδρυση του φόβου του Θεού, από την τόνωση της πίστεως και της θεωρητικής και της πρακτικής. Να μην εισαγνώσει επί παραδείγματι, είναι θέμα πρακτικής πίστεως. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ή πιστεύεις πάντα πάσχε.
Εάν πιστεύεις όλα να τα πάσχεις, τούτο γαρ έργον πίστεως, ή δε μη πάσχεις ου πιστεύεις. Αν δεν πάσχεις, δεν πιστεύεις. Από την άσκηση έως τη λιτότητα πρέπει να συνηθίσουμε. Άσκησης εν ευρία ενία, γιατί ο χριστιανισμός, αγαπητοί μου, είναι εφηρμοσμένος χριστιανισμός. Αγαπητοί,